τη 25η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φευρονίας. Αυτή η αείδημη από την νεαρή της ηλικία, σήκωσε τον Χριστό ζυγό του Κυρίου και πηγαίνοντας σε ένα μοναστήρι, το οποίο βρισκόταν στα σύνορα των Ρωμαίων και των Περσών, στην πόλη που λέγεται Νίσιβη, της Αντιόχειας Μυγδονίας, σε εκείνο έγινε μοναχή και ξεπέρασε όλες τις μοναχές που ήταν στο μοναστήρι, στην άσκηση και στη σύνεση και στη μελέτη των θείων γραφών. Η ηγουμένη όλων των εκείμων αζουσών ήταν η Οσία Βριέννη. Στα χρόνια όμως του Διοκλητιανού κατά το έτος 288, επειδή ο ηγεμόνας Ελλήνος κατεδίωκε τους χριστιανούς, γι' αυτό οι άλλες μοναχές έφυγαν από το μοναστήρι, ζητώντας να γλιτώσουν από τον θάνατο. Η μακαρία όμως Φευρονία, επειδή ήταν και ασθενής, δεν μπόρεσε να φύγει, αλλά ήταν κατάκητη σε ένα κρεβάτι, κοντά δε σε αυτήν καθόταν η ηγουμένη Βριέννη και η λεγόμενη Ιερία. Εκεί λοιπόν πήγαν οι στρατιώτες του Έλληνου και αφού έσπασαν τις πόρτες με τσεκούρια, μπήκαν μέσα στο μοναστήρι και αμέσως έσυραν τα σπαθιά τους και ήθελαν να κατακόψουν την Βριέννη. Τους παρακάλεσε όμως ο πρίμος, ο του Λυσιμάχου Ανιψιός, να μην χτυπήσουν, διότι συμπεριφερόταν αυτός πάντοτε στους χριστιανούς με συμπάθεια και ευσπλαχνία. Αφού άρπαξαν τη Φευρονία, την πήγαν στο Σελήνο. Ακολουθούσαν δε τη Φευρονία η Βριέννη, η Ιερία και η Θωμαίδα. Στηρίζοντάς την στην πίστη και νουθετώντας την να μην φοβηθεί τα βάσανα, ούτε να προδώσει την ευσέβεια στο Χριστό. Την παρακινούσαν ακόμη να θυμηθεί την Λιβία και Λεωνίδα, τις αδελφές, και τη Νέα Ευτροπία. Από αυτές σημαίνει Λιβία, αποκεφαλίστη. Δια των Χριστών η δε Λεωνής παραδόθηκε στη φωτιά. Η Νέα Ευτροπία, ακούγοντας να της λέει η μητέρα της, «Μη φύγεις τέκνον μου», αμέσως έδεσε τα χέρια της πίσω και κλείνοντας το λαιμό της στο σπεκουλάτορα, θανατώθηκε πρόθυμα. Και η μεν Βριέννη, αφού δίδαξε τη Φευρονία, επέστρεψε στο μοναστήρι κλαίγοντας και θρηνώντας, διότι φοβόταν για το άγνωστο τέλος της. Γι' αυτό παρακαλούσε το Θεό να της χαρίσει τη νίκη κατά του διαβόλου. Η δε Θωμαίδα και η Ιερία ντύθηκαν τα ανδρικά φορέματα και μαζί με τους υπηρέτες ακολούθησαν τη Φευρονία. Οδηγήθηκαν λοιπόν η Αγία στο Λυσίμαχο τον Ανιψιό του Σελήνου και ρωτήθηκε από αυτό να πει ποιο είναι το όνομά της, το γένος και η θρησκεία της. Η μάρτυρας λοιπόν, αντί για όλα που έλεγε ότι ήταν χριστιανή, στη συνέχεια όμως ο θείος του Έλληνος προσπάθησε να μεταθέσει την Αγία από την πίστη του Χριστού με κολακίες. Και επειδή δεν μπόρεσε, πρόσταξε να την απλώσουν και να την τεντώσουν από τα τέσσερα μέρη και κάτω μεν να την καίνε με φωτιά, ενώ από πάνω να τη δέρνουν με ραβδιά. Επειδή όμως εκτός του ότι πλήγωσαν την του Χριστού αμνάδα από τους ραχμούς αυτούς, έριχναν ακόμη και λάδι στη φωτιά. Γι' αυτό διαλύθηκαν οι σάρκες της μακαρίας Φευρονίας και έτρεχαν κάτω στη γη. Έπειτα την κρέμασαν και την ξέσχιζαν με σιδερένια νύχια και την έκαιγαν με τη φωτιά. Μετά από αυτά έκοψαν τη γλώσσα της, την οποία η Αγία με μεγάλη ανδρεία μόνη της την έβγαλε έξω από το στόμα της. Έπειτα ξερίζωσαν τα δόντια της και έκοψαν με σπαθί τους μαστούς της. Επάνω δε στην κοπή των μαστών έβαλαν κάρβουνα αναμένα. Ύστερα έκοψαν τα χέρια και τα πόδια της Αγίας και τελευταία την αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε η τρισολυβία της μεγαλομάρτυρος των αμάραντων Στέφανο. Σύμφωνα δε με την προσταγή του Λυσίμαχου, συγκεντρώθηκε από τους χριστιανούς στο σώμα της Αγίας και μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της από τον κόμι Φύρμο. Το κρατούσαν λοιπόν οι στρατιώτες ακόμα με το Φύρμο. Και τα μεν άλλα μέλη της Αγίας συναρμολογήθηκαν το καθένα στη θέση και φυσική του τάξη, τα δόντια της όμως τοποθετήθηκαν επάνω στο στήθος της. Και έτσι συγκεντρώθηκαν επίσκοποι και κληρικοί μαζί με μοναχούς και πλήθος πολλοί των χριστιανών και έτσι ψάλλοντας ψαλμούς και ύμνους και κάνοντας αγρυπνία, ενεταφίασαν το μαρτυρικό εκείνο και Άγιο Λείψανο. Λένε λοιπόν ότι όταν κάθε χρόνο τελείται η μνήμη της Αγίας στο μοναστήρι, εμφανιζόταν η Μεγαλομάρτης κατά το μεσονύκτιο, παρούσα μαζί με τις άλλες αδελφές και συμψάλλοντας και αναπληρώνοντας τον τόπο στον οποίο στεκόταν και όταν ήταν ακόμη ζωντανή έως ότου γινόταν η απόλυση. Μία φορά όμως θέλησε η Βριέννη να την πιάσει και αμέσως έγινε άφαντη. Ο Λυσίμαχος όμως βαριά συμφορά θεώρησε το μαρτύριο της Αγίας, αφενός μεν διότι καταγόταν από μητέρα χριστιανή και αφετέρου διότι ο θείος του Σελήνος έδειξε μεγάλη απανθρωπιά και ομότητα στη μάρτυρα, διότι διέφυρε την ομορφιά της Νέας Παρθένου που ήταν σχεδόν υπεράνθρωπη.
Οπότε από τη λύπη και την πικρία της ψυχής του δεν έφαγε ψωμί, αλλά θρύνησε και έκλαψε πικρά το θάνατο της Αγίας. Ύστερα όμως πίστεψε στο Χριστό μαζί με τον Πρίμο και έλαβε μαζί με εκείνον το Άγιο Βάπτισμα. Ο δε Σελήνος, χάνοντας τα λογικά του, κοίταξε στον ουρανό και μούγκρισε σαν βόδι. Έπειτα, αφού χτύπησε το κεφάλι του σε μία κολόνα, έπεσε νεκρός. Τελείται δε η Αγία Σύναξη κατά την εορτήνη στο ναό του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στις ασκήσεως ρωθεν ειδείπνευστον, ως μην αθλήσεως τον κόσμο έπνευσες, ίσως μη μύρουν του Χριστού δραμούς άσχετο πόθο, ο Θενός Παρθένων τσε, και ως Ιεν και μάρτυρα, θαυμάστος εδόξασε, Φευρονία ο Κύριος, ο πρέσβευε υπέρ των βόντων, χαίρε, σεμνίωση ο μάρτυρ.